είναι υποχρεωμένη να το δεχτεί η Επιτροπή. Τι λέτε, κύριε Τσοβόλα? Είναι στην κρίση της Επιτροπής. Η Επιτροπή λειτουργεί ως εισαγγελέας. Και είναι στην κρίση τους. Βέβαια, από εκεί και πέρα. Όπως και μπορεί να προσθέσει, μπορεί να ζητήσουν και κάποιοι άλλοι με κάποιους άλλους κατά την παράσταση εξετάσεις. Ασφαλώς μπορεί. Αλλά το θέμα είναι ότι αν θέλει να αναζητήσει την αλήθεια οποιοδήποτε εισαγγελέας είτε επιτροπή εδώ στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ικανοποιεί τέτοια αιτήματα αφού αυτά συμβάλλουν στην ανέβρεση της αλήθειας. Γιατί μέχρι τώρα έτσι προβλέπει το δίκαιο και στους πολίτες απλούς και στη Βουλή. Μέχρι τώρα οι μάρτυρες εξετάζονται με απόντως πάντα το κατηγορουμένο και το συνηγόρο. Αυτό είναι θα μπορούσε να γίνει και με τους προστατευομένους? Όχι, όχι. Γιατί? Όχι, γιατί, κοιτάξτε, θα μπορούσε, αλλά δεν ειδοποιείται ο ύποπτος, ας το πούμε έτσι. Γιατί όταν υπάρχει προκαταρκτική εξάρτηση, δεν υπάρχει κατηγορούμενος, υπάρχει ύποπτος. Όταν τελειώνει η προκαταρκτική, επιστρέφει η δικογραφία στον εισαγγελέα, όπως εδώ στη Βουλή θα επιστρέψει, και θα αποφασίσει ο εισαγγελέας, η Βουλή θα αποφασίσει αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Αν πάμε σε ειδικό δικαστήριο ή όχι. Ναι, μάλιστα. Αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Μετά έρχεται το δικαστικό συμβούλιο. Για τη Βουλή, έτσι προβλέπω όμως, φίλους των Υπουργών, συγκροτείται δικαστικό συμβούλιο με κλήρωση από τη Βουλή. Το δικαστικό συμβούλιο συνέρχεται στη Σώμα, ορίζει ανακριτή, όπως κάνει ανακρίσεις πλέον. Καταλάβει, και μετά, αφού τελειώσει ο ανακριτής, το δικαστικό συμβούλιο βγάζει βούλευμα που λέει να παραπευθούν ή όχι στο ειδικό δικαστήριο. Εσείς πάντως, κύριε Τσοβόλα, εγώ μόλις άκουσα ότι αναλαμβάνετε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, επειδή έχω καλύψει και το ειδικό δικαστήριο και θυμάμαι καλά και τη συνεργασία που είχαμε εκεί οι δυο μας, δημοσιογραφικά και πολιτικά εννοώ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Δηλαδή σκέφτομαι τώρα, σκέφτομαι μελλοντικά να σας δω, να σας βλέπει κανείς σε ένα ειδικό δικαστήριο, αν συμβεί τέλος πάντων, θα είναι λίγο περίεργη αυτή η εικόνα. Πώς το αποφασίσατε? Δεν είναι καθόλου περίεργη. Ίσως είναι συμβατή με εκείνο που έζησα εγώ το 89-91. Γιατί κύριε Οικονόμου, επειδή πράγματι είχαμε συνεργαστεί τότε, ήσταν και εσείς νέος και εγώ τότε νέος, αυτές οι διαδικασίες είναι πράγματι, δεν είναι διαδικασίες που πείθουν τον ελληνικό λαό. Είτε είναι το Α κόμμα στην εξουσία, είτε στην άλλη. Εγώ με χαρά. Εσείς το λέτε από το αποτέλεσμα εκείνης της εμπειρίας. Ασφαλώς. Διότι εγώ με χαρά δέχτηκα. Πιστεύετε ότι κάτι αρνούμε θα γίνει και εδώ, την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής? Ο κύριος. Κύριε Τσοβόλα, με συγχωρείτε, η Μαριά Εμπριώτη. Εγώ έχω μία απορία. Να καταλάβω το αίτημα και τη λογική, αν θέλετε, μιας έτσι, ενός μπραντεφέρ ή μιας εξέτασης τέτοιας με κάποιον ο οποίος έχει κατηγορήσει εισαγγελέα, για παράδειγμα. Αλλά με τον κύριο Σαμαρά, πώς ακριβώς σας προέκυψε η σκέψη ότι υπάρχει λογική να γίνει αντιπαράσταση κατά την παράσταση με τον κύριο Σαμαρά? Ο κύριος Σαμαράς, αν εμπλέκεται κάπου, εμπλέκεται γιατί κατηγορήθηκε ως πρωθυπουργός τότε και κατηγορήθηκε μαζί με άλλον έναν πρώην πλέον πρωθυπουργό ότι ενεπλέκονται στο σκάνδαλο. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, από ό,τι γνωρίζω ανοίξανε ό,τι λογαριασμοί υπήρχαν και δεν υπήρχαν και πήγαν και μαύρα μεσάνυχτα, ίσως και μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι του. Δηλαδή έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, να σας το πω. Και εδώ, αν δεν είστε πού σας ήρθε, ας πούμε, αυτό? Που είναι και καλός νομικός, θα μου επιβεβαιώσει αυτό που λέει ο νόμος, όχι εγώ. Ακούστε να σου πω, ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει μήνυση. Πολύ καλά έκανε. Ως μηνυτής έχει δικαίωμα κατηγορούμενος να καλέσει κατά την παράσταση. Το μηνυτή του, νομικά λέτε. Βέβαια. Ο μηνυτής είναι και πολιτικός συνάγων. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πολιτικά. Είναι μάρτυρες. Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου πολιτικά όμως. Όχι. Εγώ ενεργώ και ως δικηγόρος κατά κύριο λόγο νομικά. Αυτά τα λέει ο νόμος, δεν τα λέω εγώ. Και ως πολίτης. Γιατί δεν μπορεί να μην ασκεί τα δικαιώματα ο όποιος ύποπτος, εμφανιζόμενος ύποπτος, όταν γίνεται μήνυση από κάποιον. Κύριε Τσοβόλα, καλημέρα, ο Τάσος Παπάς είμαι. Καλημέρα, κύριε Παπά. Προχθές ο κύριος Παπαγγελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, είπε για την περίφημη συνάντηση στη Βιέννη ότι οι Αμερικανοί προσέφεραν, και αυτό υπάρχει στη δικογραφία, είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, έδωσαν στους Έλληνες εισαγγελείς ένα λογαριασμό
που ανήκει σε πολιτικό πρόσωπο. Και είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι αναφέρεται στη δικογραφία το όνομα του πολιτικού προσώπου. Αναφέρεται. Μάλιστα, αναφέρεται. Μάλιστα. Αναφέρεται είναι ενεργεία πολιτικό πρόσωπο. Αναφέρεται από τον ίδιο κύριο Αγγελία. Όχι, δεν αναφέρει ποιο πρόσωπο. Α, εντάξει, μάλιστα. Αλλά εδώ ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος στην προκειμένη περίπτωση, ναι, έχει τα δικαιώματα που προβλέπει ο κώδικας ποινικής οικονομίας για οποιοδήποτε πολίτη. Γίνεται η διαδικασία σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής ποινικής οικονομίας. Ο κώδικας παρέχει κάποια δικαιώματα. Να υποβάλει αιτήματα ο ύποπτος ή αύριο αν γίνει κατηγορούμενος. Θα το δούμε αν γίνει δεκτό από την Επιτροπή. Η αίσθηση είναι ότι αυτό το αίτημα υπηρετεί περισσότερο. Επειδή απευθύνομαι και στον κύριο Πλεύρη που τον εκτιμώ πράγματι. Μία κουβέντα εγώ τον κύριο Τσοβόλα και μάλιστα δικάζαμε και πριν 15 μέρες μαζί. Υπάρχει μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του. Εγώ θέλω να πω το εξής. Μισό λεπτό, κύριε Τσοβόλα, να σας πει κάτι ο κύριος Πλεύρης. Το μόνο προφανώς στο δικονομικό λέω σε αυτά που λέει ο κύριος Τσοβόλας, γιατί δεν μπορώ να τοποθετηθώ στα θέματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση. Προφανώς ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει τα αιτήματά του και προφανέστατα αν τα αιτήματά του αυτά, οποιοδήποτε κατηγορουμένου, συνάδουν με την έρευνα δηλαδή την οποία πρέπει να γίνει και να ολοκληρωθεί, ναι, εκτιμάται αυτό και αναλόγως ικανοποιούνται, ναι, ή δεν ικανοποιούνται. Και το αυτά που λένε κατά την παράσταση και τους μάρτυρες που προτείνει και οτιδήποτε. Άρα προφανέστατα αυτά όλα θα τύχουν και εγώ το μόνο που μπορώ να πω χωρίς να προσβάλλω την μυστικότητα της διαδικασίας ότι οπωσδήποτε τα δικαιώματα του υπόπτου, όπως πολύ σωστά λέγεται, στην παρούσα φάση που είναι ακριβώς τα ίδια με του κατηγορουμένου, θα τύχουν πλήρης οικονομικής εφαρμογής εφόσον αυτά στηρίζονται και κριθούν ότι πρέπει να γίνουν. Σαφές, σαφές. Λοιπόν, κύριε Τσοβόλα, αυτό είπα μια και κουβέντα εγώ για να κλείσουμε. Ελάτε. Ναι, εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, ότι είναι λάθος αυτές οι εξαιρέσεις που ζητήθηκαν εκατέρωθεν. Mm-hmm. Διότι και αυτό επιβεβαιώνει κάτι που είναι σωστό που είπε ο κύριος Παπάς, ο Τάσος Παπάς εκεί. Γιατί είναι λάθος, κύριε Τζοβολάνο, άλλος είναι με κάποιο τρόπο εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Τελικά θα συμφωνήσετε σε αυτό που σας λέω. Ελάτε. Διότι το άρθρο 15 και 16 του κώδικα ποινικής δικονομίας λέει ότι εάν υπάρχουν απλές υπόνοιες μεροληψίες, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει ή και ο εισαγγελέας, όπως είναι η Επιτροπή, έχει δικαίωμα να ζητήσει την εξαίρεση. Όταν εδώ γίνεται συζήτηση στη Βουλή και μιλάνε από τη Νέα Δημοκρατία, από το Κινάλ που στηρίζουν την αυτή, υπέρ της παραπομπής, αυτό δεν είναι απλά υποψία μεροληψίας. Είναι εξορισμού βεβαιότητα μεροληψίας. Mm. Άρα κανονικά πρέπει να εξαιρεθούν όλοι. Αλλά αυτό είναι στη Βουλή στο πολιτικό επίπεδο. Άλλο όταν λειτουργεί ένα όργανο ως εισαγγελέας και άλλο στην πολιτική. Δηλαδή το πρόσωπο έχει δύο υποστάσεις. Ναι. Μπορεί ο βουλευτής είναι ταυτόχρονα και εισαγγελέας και πολιτικός. Και ανεξάρτητος. Που τοποθετείται μέσα στη Βουλή. Άρα λάθος και αυτό. Κύριε Τσοβόλα, άλλα λάθος και αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για εξαίρεση του κυρίου Πλεύρη. Ναι, το είπε. Ναι, το είπε και για όλους και τους δύο. Αν πάμε στη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 15 και 16 του ποινικού κώδικα, είναι όσοι εκφράστηκαν μέσα στη Βουλή υπέρ της παραπομπής έχουν όχι υποψία δημιουργούν στον κατηγορούμενο, στον ύποπτο, αλλά βεβαιότητα μεροληψίας. Γιατί θα στηρίξουν αυτό που στήριξαν και στη Βουλή. Πάντως αυτό επειδή το έχουμε ξαναζητήσει εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στήσει 10 κάλπες, το θυμόστε, ναι, και σε όλο αυτό το έσχος. Δεν υπερασπίζομαι κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν το λέω για εσάς, το λέω για τον Εισεπίκον. Απλά έχω μια κουβέντα μόνο σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί τη μεροληψία πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία ότι εκ των πραγμάτων σε αυτές τις διαδικασίες. Μεροληψία που σωστά λέει ο κ. Τσοβόλας, όταν ο άλλος προτείνει, οι άλλοι καταψηφίζουν, όταν άνθρωποι ήταν συνάδελφοι με τον κ. Παπαγγελόπουλο. Το πρόβλημα τίθεται και εκεί μας έχει απασχολήσει, χωρίς πάλι να μπορώ να πω παραπάνω, στο κατά πόσο μπορεί να είναι συγχρόνος κάποιος μάρτυρας και ελεγχόμενος. Και όχι ελεγχόμενος, γιατί ο μάρτυρας δεν είναι ελεγχόμενος, μάρτυρας και μέλος επιτροπής. Αυτό έχει, είναι ο προβληματισμός. Ενώ μπορεί να είναι εισαγγελέας και μέλος κόμματος. Και όταν κάποιος έχει μιλήσει στη Βουλή, αυτό προβληματίζει ο νόμος του ίδιου πράγμα. Κύριε Τσοβόλα, θα σας καλέσουμε να έρθετε την άλλη εβδομάδα, θα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρη.